Να αρχίσουμε όμως με το θέμα των εισιτηρίων. Φαντάζομαι ότι υπήρχε αυξημένη κίνηση, έτσι, να το πούμε κομψά. Έχει άλλωστε προτεραιότητα, γιατί μόλις πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε το sold out πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μια μέρα, έτσι, βοηθούντος και του ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει περίπου 17.000 εισιτήρια διαρκείας, άρα τα μεμονωμένα εισιτήρια δεν ήταν πάρα πολλά, ήταν περίπου 10.000. Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του λοιπόν αυτή την αγωνιστική πρόκληση που ονομάζεται Σπαρτάκ Μόσχας. Υπάρχει ενθουσιασμός στους φιλάθλους και στην ομάδα υπάρχει αυτοπεποίθηση. Πολλοί κόσμος από το πρωί στα εκδοτήρια της Τούμπας. Το γήπεδο λοιπόν θα είναι κατάμεστο και ο ΠΑΟΚ θα πάρει πολύ μεγάλη όθηση μεθαύριο το βράδυ από τους φιλάθλους. Είναι θετικό κιόλας ότι η ρωσική ομάδα είναι τιμωρημένη από την UEFA για επεισόδια οπαδών της. Άρα λοιπόν δεν δεσμεύτηκε η θύρα 8 για τους φιλοξενούμενους, όπως συνηθίζεται σε άλλες περιπτώσεις. Επομένως, όλη η Τούμπα θα είναι γεμάτη με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, δεν θα υπάρχουν δηλαδή ούτε νεκρές ζώνες, ούτε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, παρά το ότι η θύρα 8 επίσης τέθηκε στη διάθεση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, μέσα σε μια μέρα ανακοινώθηκε το sold out και νομίζω ότι αυτό λέει πάρα πολλά. Νομίζω λίγο πολύ αναμενόμενο ήταν αυτό, μετά από την εξαιρετική παρουσία του ΠΑΟΚ στον αγώνα, στους αγώνες μάλλον με την Βασιλεία και βεβαίως τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί. Να πάμε σιγά σιγά λίγο στο αγωνιστικό, να δούμε τους τραυματίες. Καθώς ξέρουμε ότι η Βιερίνια δεν θα προλάβει, με τον Κάνια τι γίνεται και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, πριν κλείσουμε για τους φιλάθλους, να πούμε ότι ανακοινώθηκε το sold out πριν από λίγο. Περίπου 500 θέσεις όμως έχουν δεσμευτεί για όσους θελήσουν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας μέχρι αύριο τις 7 το απόγευμα. Αν μείνουν κάποια εισιτήρια, αύριο στις 7.30... ακριβώς έτσι, για όσους μπορεί να είναι τυχεροί, θα διατεθούν διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά στα εισιτήρια. Τώρα, ας προσέλθουν λοιπόν.